Μπορείτε να αλλάξετε δραστικά την υγεία σα μόνο και μόνο αλλάζοντας την αναπνοή σα. Δεν σα το λέμε για να σα πείσουμε για κάτι. Όσο ότι η Ντάνα και εγώ το ξεκίνησαν πριν ένα χρόνο και αυτή η διαδικασία, να ασχοληθούμε σοβαρά και να ψάξουμε την αναπνοή και να κάνουμε πρακτική για αυτήν. Και σα ομολογώ ότι η διαφορά είναι τεράστια. Η αίσθηση που έχει κανεί σε ό,τι την αντοχή του την ενέργεια είναι τεράστια. Κάναμε και κάνουμε πολύ υγιεινή ζωή. Τρεφόμαστε πάρα πολύ υγιεινά σε σημείο που δεν μπορείτε να φανταστείτε γιατί έχουμε την άνεση και την πολυτέλεια να το κάνουμε αυτό. Διαλογιζόμαστε ώρε. Είμαστε πολύ ήρεμοι άνθρωποι. Δεν υπάρχει στρε. Κι όμω όταν μετρήσαμε τότε το οξυγόνο για να δούμε πόσο πολύ έχουμε, το αποτέλεσμα ήταν δραματικό. Να σα πω το εξή. Στο σπίτι που μέναμε υπήρχε ένα κύκλο, μια περίμετρο που έκανε ένα μικρό παρκάκι, α πούμε, εκεί που μέναμε, το οποίο δεν πρέπει να ήταν πάνω από 100 μέτρα. Υπολογίζω χοντρικά. Είχε μια μικρή κλίση και ξανακατέβαινε και ξανανέβαινε. Ξεκίνησα λοιπόν να τρέχω. Λέω πρέπει να αρχίσουμε να τρέχουμε πέρα από την κάναμε ασκήσει τύπου yoga, κάναμε αναπνοέ, άλλου τύπου όμω, διαλογισμού. λέμε πρέπει να κινηθούμε. Με το που έκανα να τρέξω στα 20 μέτρα, Άρχισα και λαχάνιαζα. Εγώ που ήμουν υγιή διατροφή και ηρεμία και όλα τα σχετικά. Πήρε πάρα πολλούς μήνες. Σας, σας λέω 20 μέτρα. Μετά άρχισα και περπάταγα και έτρεχα. Περπάταγα και έτρεχα. Πού είναι μια πολύ ωραία τεχνική γιατί να την κάνετε. Σήμερα που σας μιλάω, η Ντάνα και εγώ τρέχουμε το πρωί 4 χιλιόμετρα στο δάσο. Τα δύο είναι πίσω σε ανηφόρα αρκετά μεγάλη κλίση. Αναπνέουμε κάθε 15 δευτερόλεπτα και στην τεχνική αυτή της υποξίας που κάνει κανείς, η αναπνή που κατάγω είναι κατά μέσο όρο 210 με 190 δευτερόλεπτα. Κάθε 4 λεπτά όταν εκπνέω και κρατάω, την κρατάω για τόσο. Παρόλο που αυτός δεν είναι δείκτης, αν ποτέ ασχοληθείτε με αυτή τη διαδικασία της αναπνοής και την υποξιακή τεχνική, η διαφορά είναι τεράστια. Η διαφορά στον ύπνο είναι τεράστια. Η διαφορά στην ενέργεια είναι τεράστια. Γιατί δεν είναι μόνο για να κάνετε άθληση, δεν είναι η άθληση το θέμα. Το θέμα είναι η ηρεμία, η ενέργεια και η δύναμη. Μπορεί να έχετε και ηρεμία και η ενέργεια και η δύναμη ταυτόχρονα, ειδικά όταν είστε αγχωμένοι. Σταματάτε, αρχίζετε και αναπνέετε από τη μύτη, στο διάφραγμα, προσπαθείτε με πρακτική να κάνετε να επιμηκύνετε την αναπνοή και όσο επιμηκύνετε την αναπνοή, τόσο αυξάνει το διοξείδιο του άνθρακα, όσο αυξάνει το ατυριακό διοξείδιο του άνθρακα, τόσο πιο πολύ οξυγόνο διαχείεται μέσα στους ιστούς, στα όργανα, στον εγκέφαλο. Μόνο με καθαρό νου μπορεί να κάνετε και να έχετε σωστές αποφάσεις. Όσο πιο πολύ αγχώνεστε και όσο πιο πολύ ένταση υπάρχει, υπάρχουν εκατομμύρια πειράματα στο ίντερνετ, ρωτήστε νευροεποστήμονες, ψυχολόγους, γιατρούς, η χημεία που προκαλεί το άγχο δημιουργεί τρομακτικό πρόβλημα στο να μπορέσετε να πάρετε αποφάσει. Έχετε πονοκεφάλους, έχετε αιπνεί, έχετε χαμηλή, χαμηλά επίπεδα ενέργεια και ζωτικότητα στο πρώτο να ξυπνάτε. Σωρία προβλημάτων. Είναι το πιο εύκολο πράγμα που μπορείτε να ξεκινήσετε και που σα προτείνουμε, προτείνουμε και παροτρύνουμε μάλλον να ξεκινήσετε. Μάθετε να αναπνέετε. Πριν πάτε σε κοπλικέ πράγματα και σε τεχνικέ 4, 5, 6, 7, 8, κρατάω, δίνω, που καμία από αυτή τη τεχνική δεν σα έχει πει ότι το μυστικό είναι η ποσότητα που εσπνέετε, το να κάνετε 4, 4, 4, 4 δεν λέει τίποτα, 4 εσπνέω, 4 κρατάω, 4 εσπνέω, 4 κρατάω, το μυστικό είναι στην ποσότητα. Και επειδή αναπνέετε πάρα πολύ, γιατί πρέπει να είστε κάπου στο 85% του πληθυσμού που αναπνέει πάρα πολύ, δεν δίνετε οξυγόνο μέσα στο σύστημά σας η ενέργεια για τον άνθρωπο είναι οξυγόνο. Είναι και η τροφή φυσικά, αλλά και η τροφή ακόμα αν είναι καταπληκτική που παίρνετε, μπάιο, ό,τι καλύτερο, ο μεταμοβολισμός έχει να κάνει με το οξυγόνο. Πρέπει να είναι το οξυγόνο σε τέτοια επίπεδα που οι τροφές απορροφούνται, η ενέργεια δημιουργείται, γενικά έχετε ηρεμία και δύναμη. Μάθετε να αναπνέετε. Αναπνέετε σωστά. Δεν θυμάμαι ακριβώ τη φράση που έλεγε ένα σοφός στην Ανατολή. Η σωστή αναπνοή είναι και η σωστή ζωή. Ο Λάο έλεγε ότι ο σωστό άνθρωπο, η σωστή αναπνοή είναι σαν να μην αναπνέει. Είναι αθόρυβη η αναπνοή. Δεν την βλέπετε. Και αυτό για να την έχετε 24 ώρε το 24ωρο, διότι αυτό είναι το ζητούμενό σα, όχι οι σποραδικέ τεχνικέ μία τόσο την εβδομάδα. Η όλη δικασία είναι να ξανακερδίσετε την φυσιολογική αναπνοή που λόγω τη σύγχρονη ζωή την έχουμε χάσει. 12 αναπνοέ στο λεπτό δεν μπορείτε να έχετε 24 στο 24ωρο, σα προκαλώ και πώ καλό να το κάνετε. Αν δεν ανέβει το διοξείδιο του άνθρακα στι κυψελίδε των πνευμόνων σα, δεν θα έχετε ποτέ 24 ω 24ωρο από το μετρημίτι στο διάφραγμα, περίπου 2 εισπνοή, 3 εκπνοή, ένα κράτημα, όλα αυτά φυσιολογικά. Κάντε το.